Ο καθηγητής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου και υποψήφιος με το ποτάμι στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, κύριος Γιώργος Γκαϊτατζής, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή εξελίξεις του Γιάννη Χατζημανουήλ. Εκεί μίλησε για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τερματικού LNG στην περιοχή της Καβάλας, καθώς και τη διαφορά υποδομής που υπάρχει με τον Εύρο. Ναι, κοιτάξτε, υπήρχε μια μεγάλη αντίδραση από την τοπική κοινωνία, κυρίως για την χωροθέτηση του συγκεκριμένου έργου, η οποία είχε αρκετά μειονεκτήματα. Εγώ προσωπικώς δεν είμαι αντίθετος με την έλευση ενός έργου, αλλά με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Είμαι αντίθετος στη συγκεκριμένη χωροθέτηση και στον τρόπο που γινόταν η αεριοποίηση. Αυτά τα ζητήματα έχουν λυθεί στο αντίστοιχο έργο της Αλεξανδρούπολης. Εδώ είναι σχετικά δύσκολο να λυθούν και αν λάβω υπόψη ότι υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του συγκεκριμένου έργου της Αλεξανδρούπολης, χωρίς πάλι να έχω καμία πληροφόρηση, πιστεύω ότι το έργο ίσως έχει καεί το LNG της Καβάλας. Εγώ πιστεύω ότι, όπως είπαμε, δίνουν δυναμικά τα θέματα της ενέργειας και πιστεύω ότι επειδή η δυναμικότητα του έργου της Αλεξανδρούπολης μπορεί να πάρει και την αντίστοιχη δυναμικότητα της Καβάλας, ίσως η ΔΕΠΑ δεν προχωρήσει. Η χωροταξία, όπως αρχικά φαίνεται, έχει απορριφθεί. Νομίζω δεν πρόκειται να επανέλθει στη συγκεκριμένη χωροταξία που ήταν τόσο κοντά στην περιοχή της Καβάλας. Και αυτό δεν είναι απίθανο να γίνει. Δηλαδή, αν τεκμηριωθεί με κάποιο τρόπο, αλλά να τεκμηριωθεί, να γίνουν κατάλληλες μελέτες, συνοδευτικές μελέτες που να τεκμηριώνουν την ασφάλεια της θέσης. Και αυτό είναι, νομίζω, υποσυζήτηση. Αλλά να μιλήσουμε κάτι, η ασφάλεια, κάτι συγκεκριμένο. Η ασφάλεια έχει σχέση σε αυτό που λέτε σε ό,τι αφορά το καιρικό κομμάτι, το οποίο καλύπτει και δίνει μια ασφάλεια, σε αντίθεση όταν μπαίνει περισσότερα μίλια μέσα που υπάρχουν περισσότεροι κίνδυνοι. Ένα θέμα χωροταξίας είναι η εγκύτητα με κατοικημένες περιοχές και με άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες, κυρίως όσο αφορά την συνεργαστική επίδραση διαφόρων φαινομένων, παράδειγμα ατυχηματικές διαρροές ή οτιδήποτε άλλο. Ένα θέμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο θέμα της χωροταξίας είναι η ασπίδα που έχει στη συγκεκριμένη περίπτωση το νησί της Θάσου στους σχηματισμούς. Πάλι επειδή δεν είμαι οκεανογράφος και ειδικός, αν βγει λίγο πιο έξω, λίγο πιο μακριά, θα υπόκειται σε μεγαλύτερους σχηματισμούς, άρα θα έχει και κάποιο μεγαλύτερο κίνδυνο αστοχίας του έργου. Η διαφορά της τεχνογνωσίας σε σχέση με το θέμα, με το Εύρο, ποια ήταν η διαφορά της Καβάλας με το Εύρο, τι διαφορές είχαν τα έργα? Θα νομίζω κάποιες σημαντικές διαφορές. Η σημαντική διαφορά ήταν ότι το σύστημα θέρμανσης, δηλαδή αεριοποίησης του φυσικού αερίου, ήταν του υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Μένα Αλεξανδρούπολη, γίνονταν σε ένα κλειστό κύκλωμα με το ίδιο το φυσικό αέριο ως καύσιμη ύλη για την παροχή ζεστού νερού, το οποίο θα θερμάνει το υπόλοιπο φυσικό αέριο, και δεν είχαμε απόδοση στο φυσικό αποδέχτη στη θάλασσα ενός ψυχρού νερού, ενώ στη δική μας περίπτωση έχουμε την απαγωγή θαλασσινού νερού, τη χλωρίωσή του, την ψήξη του, διότι θα δώσει θερμότητα στο φυσικό αέριο, και την μετέπειτα διάθεσή του στον υδάτινο αποδέχτη στη θάλασσα. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια την ψήξη του πυθμένα της θάλασσας σε μια ακτίνα κάποιων εκατοντάδων μέτρων, ίσως χιλιόμετρων, γύρω από το σημείο διάθεσης, και την ελάττωση της βενθικής πανίδας ή της θαλάσσιας ζωής στην περιοχή. Έχει σημαντικότατες επιπτώσεις.